κρατικότητας. Το ΚΕΔΕ πώς προσεγγίζει ακριβώς αυτή την απόφαση των δύο τραπεζών? Κύριε Κωνσταντίνου, δεν υπάρχει αμφίβολη ότι είναι μια κίνηση η οποία νομίζω χρονικά θα έπρεπε να είχε αποφευθεί. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Πήραμε και εμείς παράπονα από μέλη μας επιχειρήσεις, όχι μόνο τους καταναλωτές, και από επιχειρήσεις ότι οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν σε κάποια σημεία είναι ψηλές και μεγάλες. Σίγουρα καμία αύξηση δεν είναι αρεστή σε οποιοδήποτε. Την ίδια στιγμή πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι και οι τράπεζες είναι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και αυτές καθήκον, υποχρέωση και εναντί των μετόχων τους να είναι κερδοφόρες και τουλάχιστον να μπορούν να καλύπτουν τα κόστη λειτουργίας. Είναι οργανισμοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι μέσα στην οικονομία, όλοι αναγνωρίζουμε το ρόλο τους. Είναι τα χρήματα του κόσμου που κρατούν και δανείζουν, άρα πρέπει να είναι υγιείς για να μην κινδυνεύουν και οι καταθέσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων. Άρα είναι ένα σύνθετο πρόβλημα το τραπεζικό σύστημα και πρέπει να το προσεγγίσουμε με κατανόηση, αν θέλετε, και προς τις δύο πλευρές. Αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων οι τράπεζες αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουν να έχουν χαμηλές δανειοδοτήσεις, που είναι το κύριο έσοδο που έχουν οι τράπεζες όσον αφορά την λειτουργία τους. Άρα εκεί έχουν μια σοβαρή μείωση των εσόδων τους. Έχουν αρκετά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ακόμα, τα οποία πρέπει να διαχειριστούν, που τους προκαλεί ζημιές. Απλά θα αναφέρω μια σειρά από λόγους που, αν θέλετε, σε κάποιο βαθμό δικαιολογούν την επιβολή κάποιων αυξήσεων, ιδιαίτερα μετά από 3 χρόνια. Έχουν ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας όσον αφορά εποπτεία και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν. Επενδύουν τεράστια κεφάλαια χρήματα πάνω σε θέματα προστασίας των τραπεζικών απορρίτων, λογαριασμών και θέματα κυβερνοεπιθέσεων. Κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένες να κάνουν, γιατί εκεί κρατούν τα χρήματα όλων μας και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ακούμε κατά καιρούς φαινόμενα ότι μπαίνουν μέσα στους λογαριασμούς αυτοί οι λεγόμενοι hackers και μεταφέρουν χρήματα ή κάνουν πράξεις χωρίς να τα αντιλαμβανόμαστε. Και αυτά είναι ευθύνη των τραπεζών να τα προστατεύουν. Όλοι αυτοί οι λόγοι λοιπόν δημιουργούν ένα αυξημένο κόστος λειτουργίας στις τράπεζες, για τα οποία, επειδή ακριβώς έχουν μειωμένο κύκλο εργασιών αυτή τη στιγμή, πρέπει να βρουν κάποιον άλλο τρόπο τουλάχιστον να καλύπτουν τα κόστη λειτουργίας τους. Ναι. Όμως υπάρχει και το άλλο. Για άλλη άποψη που λέει ότι έχουμε, ας πούμε, τράπεζα που ανακοινώνει κέρδη εκατομμυρίων, που ανακοινώνει μείωση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο αριθμό για πρώτη φορά, που ανακοινώνει προαγωγές και αυξήσεις μισθών σε υπαλλήλους, και από την άλλη ανταμείβει εντός εισαγωγικών τους πελάτες της με αυτές τις χρεώσεις. Μπορεί για έναν μεγάλο εταιρικό πελάτη αυτή η χρέωση να είναι κάτι πολύ μηδαμινό. Όμως για έναν συνταξιούχο που έχει μια μικρή σύνταξη και διατηρεί ένα ταμιευτήριο εκεί, στο τέλος της ημέρας μόνο κόστος θα έχει. Περαιτέρω κόστος η διατήρηση αυτού του ποσού στο ταμιευτήριο. Από τη στιγμή που δεν θα έχει εισοδήματα για επιπλέον καταθέσεις, θα έχει μόνο κόστος, επιπλέον κόστος. Πρέπει να τα βάζουμε όλα στην εξίσωση. Δεν συμφωνείτε, κύριε Τσακή? Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουν αυτή την εργασία. Δεν την κάνουν καλά, είναι να ξαναδούν τις χρεώσεις τους, διότι εκεί που πραγματικά υπάρχουν ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας, χαμηλοαμοιβόμενοι συνταξιούχοι κλπ., πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς τις χρεώσεις που μπαίνουν προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται να σώσουν ούτε την κερδοφορία, ούτε την ύπαρξη των τραπεζών, τα εισοδήματα αυτών των ανθρώπων. Θα συμφωνούσα μαζί σας ότι θα θέλει μια περισσότερη προσεκτική ευαισθησία και διαχείριση αυτών των χρεώσεων. Μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή, να γίνει κατηγοριοποίηση των χρεώσεων παρά να μπει σε μια οριζόντια βάση όπως ανακοινώθηκε? Υπάρχει δυνατότητα? Θεωρώ ότι μπορούν, από τη στιγμή που έχουν την ευκαιρία να καθορίσουν οι ίδιες το πλαίσιο των χρεώσεων, θεωρώ ότι μπορούν να το κάνουν. Φυσικά πρέπει να δεχθούμε εκ προημίου ότι αν γίνει αυτή η κίνηση, αυτό το βάρος θα μεταφερθεί σε κάποιους άλλους. Ενδεχομένως να θεωρούμε ή να κρίνουμε εμείς ότι είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση να απορροφήσουν αυτό το κόστος. Να είστε βέβαιος ότι θα έχουμε αντιδράσεις από εκείνη την πλευρά, ότι μα αντί, ξέρω, από 6 στα 12, μας το πήρατε από 6 στα 15 ευρώ.
γιατί έπρεπε να προστατευτούν. Είναι δύσκολα θέματα αυτά. Θέλουν πάρα πολύ προσοχή όταν γίνεται η διαχείρισή τους. Εντάξει, οι τράπεζες, επαναλαμβάνω, είναι επιχειρήσεις, λειτουργούν σε ένα πλαίσιο ανταγωνιστικό. Υπάρχει επιλογή να πάνε και σε άλλες τράπεζες ο κόσμος αν νιώθει ότι είναι ψηλές οι θεώρες αυτών των τραπεζών. Και σίγουρα πρέπει όσες τραπεζικές διεργασίες γίνονται ηλεκτρονικά, που αυτή είναι η πρόθεση και αυτή είναι η τάση και από πλευράς των τραπεζών, οι θεώσεις εκεί πρέπει να είναι πολύ χαμηλές, πολύ συγκαταβατικές, γιατί θέλουν πρώτα-πρώτα να στρέψουν τον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεύτερο, σίγουρα το κόστος να παρέχεις μια ηλεκτρονική υπηρεσία είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται όταν απασχολείς κάποιο άνθρωπο. Μήπως αυτές οι χρεώσεις, κύριε Τσακή, είναι και θέμα στρατηγικής των τραπεζών, αυτών των δύο τραπεζών, παρά περισσότερο κερδοφορίας, δηλαδή να διατηρήσουν ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο ανάλογο και του νέου τους μεγέθους, διότι πρόκειται για τραπεζικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα ο ένας από τους δύο, που ανακοινώνει το ένα σχέδιο μετά το άλλο, τροποντινά. Μπορεί να είναι λίγο υπερβολή αυτό που έχω αναφέρει, αλλά είχαμε πρόσφατα και πάλι σχέδια και μάλιστα πιο στοχευμένα. Όχι σε οριζόντια βάση, αλλά σε συγκεκριμένους υπαλλήλους. Ναι. Είναι πολύ αστοχή η ερώτηση, κύριε Κωνσταντίνου. Πράγματι, οι τράπεζες έχουν να διανύσουν ένα δρόμο προκαθορισμένο. Και δεν είναι μόνο οι τράπεζες της Κύπρου, είναι οι τράπεζες παγκοσμίως. Σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές είναι πολύ πιο προχωρημένες σε θέματα ηλεκτρονικής τραπεζικής. Εδώ στις Λονδίνο και τέτοιες χώρες, Αγγλία, Γερμανία κλπ. Δυσκολεύεσαι να βρεις παράρτημα τραπεζών για να μπεις μέσα και να εξυπηρετηθείς. Είναι χώροι μέσα στο δρόμο, μπαίνεις μέσα, υπάρχουν εκεί οι μηχανές, μπαίνει ο κόσμος, κάνει σχεδόν όλες τις συναλλαγές του και φεύγει. Είναι μια τάση λοιπόν που πρέπει να ακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύουν πρώτα σε τεχνολογία και σε συστήματα που είναι ακριβά και να τα επικαιροποιούν και να τα εξυγχρονίζουν συνεχώς, και την ίδια στιγμή έχουν και υπεράριθμο προσωπικό. Θα πρέπει να το δεχτούμε και να το καταγράψουμε αυτό το γεγονός. Υπάρχει υπεράριθμο προσωπικό μέσα στις τράπεζες, το οποίο είναι ένα κόστος λειτουργίας για το οποίο έχουν και πολύ περιορισμένη ευχέρεια, αν θέλετε, να το διαχειριστούν. Δεν λέμε να προχωρήσουν τώρα έτσι με μεγαλύτερη ευκολία να απολύουν κόσμο, αλλά σίγουρα πρέπει να μειώσουν σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μειωμένος ο κύκλος εργασιών τους και την ίδια στιγμή σπρώχνουν τα πράγματα, γιατί οφείλουν, προς την ηλεκτρονική τραπεζική. Αυτός ο συνδυασμός παραμέτρων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Επενδύουν σε καινούργια στελέχη, σε νέες δεξιότητες πλέον που έχουν να κάνουν με τη χρήση της τεχνολογίας και την υποστήριξη, ενδεχομένως να δίνουν και καλούς μισθούς για να προσελκύσουν τέτοιους ανθρώπους. Και την ίδια στιγμή είναι υποχρεωμένες είτε να κρατούν προσωπικό που δεν του χρειάζονται απαραίτητα, είτε να βγάζουν σχέδια εθελούσιας εξόδου για να μειώσουν αυτό το κόστος που έχουν. Μάλιστα. Είναι μια μεταβατική περίοδος που παίρνουν οι τράπεζες και πρέπει να δείξουμε και όλη η κατανόηση προς αυτή την κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι και οι τράπεζες, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι δεν πρέπει και αυτές από τη δική τους πλευρά να βλέπουν την κατάσταση μέσα στην οικονομία. Έχουμε μια σωρή αυξήσεων σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας που καλείται ο κόσμος και οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στην ικανότητα των ανθρώπων να ξοδεύσουν, να διαβιώσουν. Νομίζω ότι και οι τράπεζες καλά είναι να είναι λίγο πιο προσεκτικές με τις κινήσεις που κάνουν. Κύριε Μάτσα, κάτι θα λέγατε. Κύριε Κυπριανό, αν μου επιτρέπετε, δεν θα πούμε ότι ευχαριστώ στις τράπεζες γιατί έχουν αυξήσει τις χρεώσεις τους. Ναι. Αλίμονο προς Θεού να μην δαιμονοποιήσουμε την εργασία, να μην μεταφέρουμε το βάρος της ευθύνης στους εργαζόμενους στις τράπεζες, την προστάσια των τραπεζών να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Και πρέπει να οριοθετηθεί προς ποια κατεύθυνση είναι η στόλευση των τραπεζών. Αφενός με αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουν να περιορίσουν την επισκεψιμότητα στη καταστήματα των τραπεζών, γι' αυτό διασυνδέεται σίγουρα με την ψηφιοποιημένη πλέον εξέλιξη των πραγμάτων. Πριν όμως αυτή η μετάβαση θα πρέπει να γίνει ομαλά, χωρίς να αποκλείσει συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Αντιλαμβανόμαστε ότι ενδεχομένως εκεί που αυξάνεται το κόστος λειτουργίας ή το κόστος που διασυνδέεται με τα παρεχόμενα προϊόντα, θα υπάρξει και μια διατίμηση σε ανάλογο βαθμό. Αλλά
δυσκολευόμαστε πραγματικά να καταλάβουμε μέρος των χρεώσεων, οι οποίες δεν διασυνδέονται με κανένα επιπρόσθετο λειτουργικό ή άλλο κόστος. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, για να το έχω αναφέρει και χθες την πρωινή εκπομπή του ΡΙΚ, ήταν και στο ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων χθες το βράδυ του ΡΙΚ, για να πληκτρολογήσει 5 γράμματα ο ταμείας ή η ταμείας ως παρατήρηση σε μια κατάσταση να υπάρχει επιπρόσθετη και σεβαστή χρέωση, αυτό δεν διασυνδέεται με το λειτουργικό κόστος της τράπεζας. Έχει να κάνει ακριβώς με μια μονοδιάστατη αύξηση των χρεώσεων, η οποία είναι σίγουρα και άμεσα διασυνδεδεμένη με την προσπάθεια αύξησης των κερδών. Δεν μονοποιούμε ούτε την ανάγκη να αυξηθούν τα κέρδη, αλλά σίγουρα μέσα από μια ισορροπημένη προσέγγιση. Και σίγουρα δεν αναμένουμε τις τράπεζες να παράξουν ή να προωθήσουν κοινωνικής φύσης πολιτική, αλλά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης θα μπορούσαν να δουν συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες καταγράφουν σημαντικές. Θα επιβαρυνθούν κάποιοι άλλοι, είπε ο κύριος Τσακής, αν πάμε σε αυτή τη λογική. Αν αυτό διασυνδεθεί με αύξηση του λειτουργικού κόστους, σίγουρα. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι πολλές από τις χρεώσεις, κύριε Κυπριανού, δεν διασυνδέονται με την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά με την προσπάθεια αύξησης της κερδοφορίας. Επειδή υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές, ας τις ψάξουν οι τράπεζες. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να υπάρξουν άλλου είδους ρυθμίσεις, οι οποίες να μην μετακυλούν το κόστος στους καταναλωτές, και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε να μεταφερθεί το βάρος της ευθύνης στους εργαζόμενους, οι οποίοι πρέπει να αναδείξουν και μια άλλη διάσταση του ζητήματος. Ειδικά οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής της τράπεζας μπαίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση διαχείρισης των πελατών, οι οποίοι δικαιολογημένα αντιδρούν σε αυτές τις χρεώσεις. Οπότε εμείς ως ΣΕΚ έχουμε καταγράψει το πρόβλημα, ήδη έχουμε ξεκινήσει τις απαιτούμενες. Αναμένετε να εισακουστούν οι ανησυχίες σας από τις τράπεζες και να υπάρξει και αποτέλεσμα, γιατί εδώ είναι η ουσία. Να σας πω, είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι η παρέμβασή μας θα φέρει αποτέλεσμα στη βάση της συζήτησης του θέματος εκεί όπου πρέπει, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Γι' αυτό είμαστε απόλυτα πεπισμένοι. Θα γίνει παρέμβαση προς την εκτελεστική εξουσία σε ανώτατο επίπεδο, έτσι ώστε να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε συμπληρωματικά να ρυθμίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, και αν χρειαστεί τότε να δούμε παρεμβάσεις προς τις τράπεζες. Αλλά σε πρώτο στάδιο έχουμε επιλέξει να αποταθούμε θεσμικά εκεί όπου υπάρχει η αρμοδιότητα και η δυνατότητα ενεργοποίησης της πρόνοιας της νομοθεσίας, για να μπορέσουν τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας να επαναξιολογήσουν και να επανεξετάσουν τα δεδομένα όπως αυτά προδιαγράφονται. Λοιπόν, πάμε να μας κάνετε και μια τοποθέτηση για τον κατώτατο μισό, πρωτού ολοκληρώσουμε και να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Τσακή στη συνέχεια. Να μας πείτε πώς έχει διαμορφωθεί το σκηνικό μέχρι στιγμής και ποιες εξελίξεις θα φέρει το 2022 και πότε εκτιμάτε ότι θα κλειδώσει το ποσό, τα επαγγέλματα που θα μπουν σε αυτή στη βάση, ποια θα εξαιρεθούν, ποια δεν μπορούν να παίρνουν κατά το μισό λόγο της φύσης τους κτλ. Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι ευελπιστούμε πρωτίστως ότι το 2022 θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από το υγειονομικό σκέλος του προβλήματος. Είναι μια βασική παράμετρος η οποία θα επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά. Έχουν γνώση οι φυλακές προφανώς στο ΚΕΒΕ. Έχουμε ένα σκυλάκι το οποίο μπήκε στο πλάνο ή προσπάθησε να μπει. Ακούστηκε. Ναι, ακούστηκε. Θέλει να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή μας το σκυλάκι σας, κύριε Τσακή. Ναι. Ευχαριστηνότα βεβαίως. Δεν μας πειράζει να το δούμε κιόλας, δεν είναι αμαρτία. Αντίθετα. Ελπίζω να μην έχει αντιδράσει στη βάση αυτό που έχω πει, Μάρια μου. Όχι. Αν πήγατε περισσότερο μάλλον από τον καθένα, αγαπητέ Αντρέα. Θα το αξίζει. Να το βάλουμε στην εξίσωση τότε. Συζητώντας και οριοθετώντας το ύψος του κατώτατου μισού.
Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα ότι ελπίζω ότι το 2022 θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από το υγειονομικό σκέλος του προβλήματος και για σκοπούς υγείας των ανθρώπων, της κοινωνίας, ομαλοποίησης της κατάστασης επαναφοράς, επιστροφής στην κανονικότητά μας, αλλά την ίδια στιγμή στη βάση και του γεγονότος ότι θα σταματήσουν οι υγειονομικές επιδράσεις, αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία και στην αγορά εργασίας. Είμαστε αισιόδοξοι για το. Και οι μισθολογικές επιδράσεις στους υγειονομικούς, δηλαδή ένας νοσηλευτής στο δημόσιο να αμείβεται, για παράδειγμα τώρα λέω, με 1.500 ευρώ μηνιαίως και ένας νοσηλευτής στον ιδιωτικό τομέα με 1.000 ευρώ. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Είναι μια στρέβλωση ολκής εδώ. Αυτή την σύγκριση και ο στόχος μας, κύριε Κυπριανού, ήδη υπάρχουν πολλά αυτά παραδείγματα. Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε σημαντικά τις μισθολογικές απολαβές αλλά και τα περιφερή ωφελήματα στον ιδιωτικό τομέα. Για να ακριβολογούμε, είμαστε σε διαδικασία ανανέωσης αρκετών συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα το τελευταίο διάστημα και έχουμε πετύχει σημαντικές αυξήσεις και μισθολογικά αλλά και στα περιφερή ωφελήματα, ειδικότερα εκεί όπου υπάρχει μαζικότητα στην απασχόληση, που είναι εδώ ακριβώς το στοιχείο το οποίο διασυνδέεται με τη συζήτηση που κάνουμε για τον κατώτατο μισό. Η πρακτική, η οποία έχει καταγραφεί την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητώντας και αναλύοντας το ζήτημα, καταδεικνύει ότι μέσα από τη θέσπιση του εθνικού κατώτατου μισού εδραιώνεται ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων και παίρνει μια όθηση προς τα πάνω. Ο στόχος μας σε αυτή την εξίσωση είναι ακριβώς να αναδείξουμε τη σημασία και τον ρόλο των συλλογικών συμβάσεων. Μάλιστα, και ολοκληρώστε. Ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στους όρους και στα ωφελήματα των εργαζομένων μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον εθνικό κατώτατο μισθό, πρέπει να σημειώσουμε ότι είμαστε σε πορεία κατάληξης. Είναι θέμα ημερών, κύριε Κυπριανού, να τεθεί το καταληκτικό στοιχείο το οποίο αφορά τον καθορισμό του ύψους του κατώτατου μισού σε συνάρτηση με τον καθορισμό της διαδικασίας του μηχανισμού. Μάλιστα. Ο οποίος θα μπορεί να αναπροσαρμόσει τον κατώτατο μισό λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους οι οποίες θα συμφορηθούν. Αλλά είμαστε σε πορεία κατάληξη. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει κατανοητό από το σύνολο της κοινωνίας. Σε πορεία κατάληξη, κύριε Τσακί, με τη δική σας υπογραφή. Κύριε Κωνσταντίνου, θα συμφωνήσω και εγώ ότι το 22 θα έχουμε κατώτατο μισθό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι από τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση ως απόρρια του προγραμματικών δηλώσεων του προγράμματος του Προεδρού της Δημοκρατίας ευνοεί την εισαγωγή ενός κατώτατου μισθού, θεωρώ ότι το σύνολο των πολιτικών κομμάτων θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Άρα θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κατώτατο μισθό το 2022. Εμείς είχαμε επιφυλάξεις όσον αφορά την εισαγωγή ενός εθνικού κατώτατου μισθού, όχι γιατί δεν θέλουμε ο κόσμος να αμείβεται σωστά, αυτό θα πρέπει να το διασφαλίζουμε πάντοτε στα πλαίσια, είναι η άποψή μας, των ελεύθερων διαπραγματεύσεων. Θα έρθει όμως ένας κατώτατος μισθός που να βάλει όλα τα επαγγέλματα με κάποιες εξαιρέσεις. Η δική μας ανησυχία, και εδώ πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, είναι αυτός ο κατώτατος μισθός να είναι σε τέτοιο επίπεδο που να μην δημιουργήσει προβλήματα περισσότερα από αυτά που πάει να επιλύσει, και να εξηγήσω τι εννοώ. Κατώτατος μισθός συνήθως εφαρμόζεται σε χαμηλού επίπεδου επαγγέλματα, μου επιτραπεί ο όρος χαμηλού επίπεδου επαγγέλματα, που προσπαθεί να βάλει σε ένα μήνυμο μισθό. Αυτά συνήθως είναι σε χώρους όπου υπάρχει ένταση εργασίας, δηλαδή πολύ ανθρώπινο δυναμικό. Φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση, και έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις, που απασχολείται 500 ή 1.000 υπαλλήλους, να έρθει να πούμε ότι ο κατώτατος μισθός από το ποσό που είναι σήμερα αυξάνεται κατά δεν ξέρω τι ποσό, και εδώ είναι αυτό που είπα προηγουμένως, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, που σημαίνει ότι αυτόματα αυξάνει το κόστος λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων σε ένα μεγάλο ποσό, με ένα μεγάλο ποσό που ενδεχομένως να μην είναι δυνατόν να μπορούν να ανταποκριθούν και να πληρώνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό θα συμβεί φυσικά και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Δηλαδή και μια μικρή επιχείρηση που της αυξάνει στο κόστος λειτουργίας της, και εκείνη πιθανώς να έχει τα ίδια προβλήματα. Άρα,
τι μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της λανθασμένης κίνησης ενώ από πλευράς ύψους. Είτε θα μειώσει τον αριθμό του προσωπικού που διαθέτει, που έχει και εργάζεται, για να μπορεί και αυτή να, στο τέλος της ημέρας να είναι κερδοφόρα, ή θα αυξήσει τις τιμές των προϊόντων του για να μπορεί να καλύψει το αυξημένο κόστος. Αυτές είναι κάποιες από τις ανησυχίες που έχω. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι σίγουρα όταν καθορίζει έναν κατώτατο μισθό πλέον πρέπει να μπουν και άλλα κριτήρια μέσα. Είναι και το θέμα των δεξιοτήτων που έχει το άτομο το οποίο αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Είναι θέματα παραγωγικότητας πλέον, διότι δεν είναι εύκολο να λες παίρνεις τόσα, αλλά παίρνεις τόσα και είσαι και αντιπαραγωγικός. Δηλαδή πρέπει να δεχτεί και το συντεχνιακό κίνημα ότι θα μπουν τέτοιες ρήτρες πλέον μέσα στο πώς καθορίζεται και πώς πληρώνεται κάποιος, για να πηγαίνουν τα δύο πράγματα μαζί. Από εκεί και πέρα είναι ο μηχανισμός αναθεώρησης του κατώτατου μισθού που πρέπει να συμφωνηθεί και πρέπει να είναι και αυτός ένας σωστός αποτελεσματικός μηχανισμός που να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Και να λαμβάνει υπόψη την αύξηση του κόστους επιβίωσης κάποιου ανθρώπου, αλλά και την δυνατότητα των επιχειρήσεων να πληρώνουν αυτές τις αναθεωρήσεις. Θέλει λοιπόν πολύ προσεκτική δουλειά, θα την κάνουμε. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει οριμότητα σε όλα τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Στόχος μας είναι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου, να είναι όλοι κερδισμένοι από αυτή την μεταρρύθμιση που πάει να γίνει. Εσείς θα θέσετε ως όρο την κατάργηση της ΆΤΑ, θα πάμε σε κατώτατο? Η ΆΤΑ, παρόλο που θεωρείται ξεχωριστό θέμα, για μας είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι αναχρονιστικός. Και θα το συζητήσουμε ξεχωριστά ενδεχομένως το θέμα της ΆΤΑ. Ξεχωριστά. Δεν είναι ένας σωστός μηχανισμός. Θεωρώ ότι μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης του κατώτατου μισθού θα υπάρχει μια λογική πολύ κοντά στο θεσμό της ΆΤΑ. Δεν μπορώ να αντιληφθώ. Περιμένουμε να μας πει και η Υπουργός τι προτείνει η μελέτη του ILO πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά σίγουρα η ΆΤΑ είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Βεβαίως, κύριε Μάτσα, αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις, έτσι? Έχει δίκιο ο φίλος ο Μάριος ότι στο πλαίσιο αναθεώρησης του κατώτατου μισθού η ΆΤΑ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ακριβώς για να είμαστε βέβαιοι ότι διατηρείται η αγοραστική δύναμη των μισθών. Στον μηχανισμό αναθεώρησης του κατώτατου εννοείται? Στον μηχανισμό αναθεώρησης του κατώτατου μισθού η ΆΤΑ αποτελεί βασική συνιστόσα και γι' αυτό και δεν έχει καταργηθεί τόσα χρόνια. Είναι στη βάση αυτής της λογικής που έχουμε προβεί στη συμφωνία πλαίσιο την κοινωνική εταίρη, ακριβώς γιατί θεωρείται ότι είναι ευλογία και το βάζω σε εισαγωγικά με την έννοια του ότι αποδίδει την προσέγγιση όλων των Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένου και του υφιστάμενου Προέδρου, ακριβώς γιατί διατηρεί η φιλοσοφία της ΚΑΕΝΕ, κύριε Κυπριανού, διατηρεί την αγοραστική δύναμη των μισθών για να μπορούν οι μισθοί να έχουν την ίδια βαρύτητα, την ίδια δυνατότητα κατανάλωσης και την ίδια στιγμή να μπορεί ο εργαζόμενος να συνδράμει και στην καταναλωτική δραστηριότητα ουσιαστικά τα λεφτά επανέρχονται πίσω στις επιχειρήσεις σε μια απλοποιημένη προσέγγιση. Να υπενθυμίσω ότι έγινε προσπάθεια όταν πρωτοξεκινήσαμε να συζητάμε τον κατώτατο μισθό να μπουν αντισταθμιστικά μέτρα σε μια προσπάθεια καθυστέρησης, αργοπορίας, δυσκολία στην όλη διαδικασία, τα οποία απαντούνταν σε όλη την πορεία. Και επειδή μιλάμε για κατώτατο μισθό, νομίζω ότι πρέπει να σημειώσουμε το γεγονός ότι μέσα από αυτή τη ρύθμιση προστατεύουμε και τους σωστούς εργοδότες μέσα από τον ασύμμητο ανταγωνισμό. Δεν μιλάμε ούτε για μέσο μισθό, ούτε για ανώτατο μισθό. Μιλάμε για κατώτατο μισθό, εθνικό κατώτατο μισθό. Να φοβούνται μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είτε υποαμείβουν τους εργαζομένους τους με τρόπο ο οποίος να είναι προσβλητικός προς την αξιοπρέπεια και στην ποιότητα της εργασίας και των εργαζομένων. Να φοβούνται όσοι εργοδότες ενδεχομένως να υποδηλώνουν ή να μην δηλώνουν τα σωστά εισοδήματα των εργαζομένων τους. Νομίζω ότι οι σωστές επιχειρήσεις, οι βιώσιμες επιχειρήσεις, όχι μόνο δεν πρέπει να φοβούνται από τον καθορισμό. Ευχαριστούμε, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Του κατώτατου, αλλά θα πρέπει να θεωρούμε ότι